Το λοιπόν, χαίρετε. Καλημέρα, χαίρετε. Γεια! Έχει καιρό να κάνουμε ένα οδηγητικό μαζί, να. Και με το Λάγκυλο στο πίσω κάθισμα. Τελευταίο βαγόνι. Τελευταίο βαγόνι και λίγο αγχωμένος γιατί βλέπει φορτηγά, αλλά είσαι ασφαλής, Λάγκη. Λοιπόν, έχουμε μια ιστορία πάνω που έγραψε μια κοπέλα κάτω από τα σχόλια και της είπα θα την κάνω βίντεο, γιατί μου έκανε θετική εντύπωση, όχι αλγινή εντύπωση όπως μου κάνουν άλλες ιστορίες, αυτή μου έκανε θετική εντύπωση. Και το τιτλοφόρησα «Ιστορία παντρεμένης που φλέρταρε και μετά χώρισε». Ξεκινώ. Είναι κάτω από το βίντεο το καβλάντισμα των παντρεμένων, τι μπορεί να σημαίνει. Μάλιστα. Αχ, Θέκλα, ήθελα καιρό να διηγηθώ την ιστορία μου που ταιριάζει απόλυτα με αυτό το βίντεο. Ήμουν σε σχέση και αργότερα σε γάμο με έναν άνθρωπο περίπου 20 χρόνια. Ήταν η πρώτη μου σχέση και είναι ένας καλός άνθρωπος, όμως είχαμε προβλήματα καθώς είναι ένα αγωνιοποιημένο παιδί που τα έβλεπε εξ αρχής. Δυστυχώς τότε δεν ψυχοεκπαιδευόμουν. Όμως είχα και έχω ακόμη αγάπη για αυτόν τον άνθρωπο. Κάπου στην πορεία που η μεταξύ μας σχέση άρχισε να βαλτώνει και με έντονους καυγάδες, εκεί λοιπόν έρχεται ένας άντρας, είναι παντρεμένη, η σχέση αρχίζει να βαλτώνει, υπάρχουν έντονοι καυγάδες και έρχεται ένας άντρας. Ναι. Δεσμευμένος, που ήξερε ότι ήμουν παντρεμένη και όμως άρχισε να με φλιρτάρει. Βρήκε μια χαραμάδα ανοιχτή και την πάτησα σαν έφηβη πρωτάρα και ερωτεύτηκα. Μεσαγίνευαν οι ευγενικοί του τρόποι, τα όμορφα λόγια και η μόρφωσή του. Φυσικά δεν προχωρήσαμε σε κάτι, υπήρχαν όμως ρομαντικά παύλα φλερταριστικά μηνύματα και φυσικά δεν μου έδειξε ποτέ ότι είχε διάθεση να χωρίσει από τη σχέση του, όμως εγώ είχα ερωτευτεί. Άκουγα τα βίντεο σου από τότε, Θέκλα, και έκανα αυτό που πίστευα το πιο ηθικό. Δεν είχα διανοηθεί ποτέ ότι θα μπορούσα να ερωτευτώ αλλού. Αυτό που θεωρούσα απίθανο μου συνέβη. Δεν το είχε προγραμματίσει ότι θα μπορούσε να είναι παντρεμένη και να ερωτευτεί κάποιον άλλον, όμως δεν συνέβη. Ζήτησα από τον τότε άντρα μου να πάμε σε θεραπεία ζευγαριού, όμως δεν δέχτηκε. Ενώ του έλεγα ότι δεν πάει καλά ο γάμος μας. Βρισκόμουν σε ένα ψυχικό αδιέξοδο. Δυστυχώς δεν προσπάθησε και εκείνος όταν έπρεπε για να σωθεί ο γάμος. Γενικά φαινόταν ψυχικά πεσμένος, δίχως όρεξη και δίχως ανοιχτές κεραίες. Του ζήτησα λοιπόν να χωρίσουμε. Χωρίσαμε σχεδόν χωρίς δράμα. Το δράμα από πλευράς του ήρθε αργότερα. Αφού χώρισα με τον άντρα μου, ύστερα από λίγο καιρό έκοψα και επικοινωνία με το φλερτ, γιατί κατάλαβα ότι δεν μου έκανε καλό. Ευτυχώς δεν είχαμε προχωρήσει σε κάτι, ούτε καν να βρεθούμε οι δυο μας, και όταν πήγαινε κάπως για να το γυρίσει στο σεξουαλικό, το έκοβα. Κατάλαβα ότι για να ερωτευτώ, ο γάμος μου είχε πρόβλημα. Και πράγματι είχε πρόβλημα. Με βασανίζει ακόμα όμως το αν θα μπορούσε να έχει σωθεί. Με βασανίζει ότι δεν προσπάθησα. Επιμένω ότι είναι ένας καλός άνθρωπος που όμως διαφωνούσαμε σε πολλά και στον τρόπο σκέψης μας. Ένιωσα τύψεις ότι ερωτεύτηκα άλλον και δεν ήθελα να είμαι σε ένα γάμο και ερωτευμένη με άλλον. Ήταν τραγικό. Έζησα στο κεφάλι μου έναν πλατωνικό έρωτα, limerence δηλαδή, ναι, που στάθηκε η αφορμή μάλλον και όχι η αιτία για να χωρίσω από γάμο πολλών χρόνων. Με τον πλατωνικό έρωτα ή limerence είχα συνειδητοποιήσει ότι απλώς επιβεβαιωνόταν και ότι δεν είχε σκοπό να κάνει κάποια ουσιαστική κίνηση και ξέκοψα μαζί του σχεδόν ταυτόχρονα και με τον χωρισμό μου. Όλη αυτή η ιστορία κράτησε περίπου ένα χρόνο. Θεωρώ τον εαυτό μου γενναίο που πήρα την απόφαση να αναλάβω την ευθύνη μου από το να κοροϊδεύω εμένα πρωτίστως. Και ας ήξερα πόσες πολλές δυσκολίες είχε ο δρόμος που επέλεξα, γιατί είχα και έχω πολλές δυσκολίες. Αν είστε παντρεμένοι ή παντρεμένες, μακριά από τέτοιες ιστορίες
πιστέψτε με, είναι ό,τι πιο ψυχοφθόρο. Είναι ό,τι πιο ψυχοφθόρο. Νομίζω είναι ό,τι πιο ψυχοφθόρο για έναν άνθρωπο που έχει φιλότιμο. Ναι. Και έχει ενσυναίσθηση. Για τα γαϊδούρια, για τα τσουλάνια δεν είναι ψυχοφθόρο. Όχι, είναι επιβεβαίωση. Ναι. Είναι φαν. Θέκλα, σε ευχαριστώ για όλα τα βίντεο που με έχουν βοηθήσει απίστευτα να ξεδιαλύνω τις σκέψεις μου όλα αυτά τα χρόνια. Συγγνώμη για το σεντόνι, είχα ακόμα και άλλα να γράψω και για το ύστερα και για το τώρα, όμως ήθελα να μοιραστώ την εμπειρία μου από τα φλερταριστικά μηνύματα. Και εγώ της έγραψα, έφταιγε και ο πρώην άνδρας σου που χωρίσατε, και μου απάντησε, κρίμα, ακόμα λυπάμαι γι' αυτό, όμως δεν προσπάθησα ποτέ να επιστρέψω πίσω, παρόλο που αργότερα έκανε προσπάθεια επανασύνδεσης. Πάντως έχω ακόμη αγάπη για αυτόν και μερικές φορές με βασανίζει σκέψη ότι δεν προσπάθησα. Ξεκίνησα ψυχοθεραπεία, Θέκλα μου, και λοιπά. Και της λέω, θα σε κάνω βίντεο, και λέει, Θέκλα, σε ευχαριστώ. Η αλήθεια είναι ότι ντρέπομαι λίγο και είμαι δυστακτική να γράψω, όμως ήθελα να μοιραστώ πως καταλήγουν κάποια πράγματα και πως δεν μπόρεσα να αποφύγω τον έρωτα. Δεν είχα σηκώσει ποτέ το βλέμμα μου για άλλον άντρα και ούτε ποτέ θα μπορούσα να το σκεφτώ. Μάλιστα. Μου άρεσε αυτή η ιστορία, γιατί είναι μια ιστορία ενός ανθρώπου που έχει ποιότητα, ενός ανθρώπου που έχει έντονο το ηθικό στοιχείο, το φιλότιμο και την αίσθηση της ευθύνης, που όμως, παραμένοντας σε μια βαλτωμένη σχέση για 20 χρόνια, έπεσε στην παγίδα να αγαπήσει αλλού, να ερωτευτεί πλατωνικά, να ερωτευτεί με λίμεραν, κάποιον ο οποίος... Αυτή ήταν παντρεμένη και ο είχε σχέση. Κάποιον ο οποίος είχε σχέση και έκανε παιχνιδάκια. Ναι. Shit happens. Ναι, νομίζω συμβαίνουν αυτά. Shit happens. Αλλά το θέμα είναι πως το χειρίζεσαι, όχι ότι απλά συμβαίνει. Ναι, συμβαίνει. Το θέμα είναι πως το χειρίζεσαι. Και νομίζω ότι πήγε καλά αυτό. Να το χειριστεί και καλά η κοπελή. Ναι. Ναι. Και εγώ γι' αυτό σου λέω ότι με ενθουσίασε αυτή η ιστορία, γιατί δείχνει ακριβώς ένα πρόσωπο το οποίο ανέλαβε την ευθύνη του εαυτού του και όταν συνειδητοποίησε ότι άρχισε να ζει μια ζωή που δεν ήταν η ζωή που της τέριαζε. Δεν ήταν, δηλαδή βγήκε έξω από το χαρακτήρα της. Ήθελα να κάνω με αυτό το βίντεο, γιατί έχω υπόψη μου και άλλους ανθρώπους και τώρα μου έρχεται στο μυαλό ένας θεραπευόμενος μου, ο οποίος παρέμεινε για πάρα πολλά χρόνια σε ένα γάμο παροδία, έναν sexless marriage, ναι. Ένα γάμο χωρίς σεξ. Ο άνθρωπος αυτός είναι μεγάλος σε ηλικία, είναι πιο μεγάλος από μένα, μπορεί και 15 χρόνια πιο μεγάλος από μένα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μεγάλωσε, διαπαιδαγωγήθηκε με τον παραδοσιακό κυπριακό τρόπο του παλιού καλού καιρού, ρε παιδί μου. Ναι. Ότι ένας άντρας πρέπει να αγαπά και να σέβεται τη γυναίκα του, να μην την απατάει, να μην χωρίζει, να μην παρατάει την οικογένεια του. Είχε μες στο μυαλό του, μου έλεγε ότι σκεφτόταν ότι θα στενοχωρούσε τους γονείς του αν χώριζε. Μιλάμε, ναι, για παλιά μυαλά, όχι με το στυλ του παλιό μυαλό, ένας άνθρωπος ο οποίος κατακρίνει τους άλλους και είναι επικριτικός γιατί κουνάει το δάχτυλο, αλλά ήταν αυστηρός με τον εαυτό του. Ναι. Και θεωρούσε ότι έκανα αυτή την επιλογή, παντρεύτηκα αυτή τη γυναίκα, έχω αυτή την οικογένεια, όπως και αν είναι η κατάσταση, οφείλω να παραμείνω. Εγώ είχα καταλάβει τότε πάνω, γιατί ήταν θεραπευόμενος μου λίγο καιρό προτού να χωρίσει και 1-2 χρόνια μετά που χωρίσε. Εγώ τότε το είχα αντιληφθεί και του το έλεγα προτού χωρίσει, ότι από όσα μου έλεγε ήταν ξεκάθαρο ότι η γυναίκα του τον είχε παντρευτεί όχι επειδή τον αγαπούσε, αλλά γιατί ήταν καλή περίπτωση αυτός. Καλή περίπτωση του στυλ, ήταν καλοήθης, ήταν agreeable, αυτό που λέμε agreeable είναι μια λέξη στα αγγλικά που τη μεταφράζουμε καλοήθης στα ελληνικά εμείς εδώ στο κανάλι. Ήταν καλοήθης, εργατικός, πιστός κλπ. Κλπ. Και εγώ το είχα αποψιαστεί από πριν συμβούν όλα όσα συνέβηκαν μετά, ότι δεν ήταν γάμος αγάπης για την ίδια. Φυσικά και ο ίδιος έζησε την απόλυτη ακύρωση. Δεν είναι η απόλυτη ακύρωση για έναν άνθρωπο να ζει σε ένα γάμο που το τέρι του δεν κοιμάται μαζί του. Έχει. Για 10 χρόνια, 13 χρόνια, 15 χρόνια. Δύσκολο, δεν μπορώ να το φανταστώ.
Εντάξει, σίγουρα αυτός ο άνθρωπος χρειαζόταν οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία και γι' αυτό και έκανε και τόσο πολύ καιρό ψυχοθεραπεία. Δηλαδή, με τον άνθρωπο αυτό αλλάξαμε τον τρόπο σκέψης του ριζικά. Δηλαδή, έπρεπε να ξεπεράσει πάρα πολλά κοινωνικά στερεότυπα, προκαταλήψεις και φοβίες που είχε σε σχέση με το διαζύγιο. Είχε μέσα στο μυαλό του το διαζύγιο σαν κάτι το τραγικό, ρε παιδί μου. Ότι είναι πονίδης το να χωρίσεις. Φυσικά δεν είχε και άδικο με ποια έννοια, με την έννοια ότι στην κυπριακή νοοτροπία, μέχρι πολύ πρόσφατα, μην σου πω και τώρα, οι άνθρωποι που χωρίζουν αντιμετωπίζονται με περιφρόνηση από τους υπόλοιπους, ότι είσαι άχρηστος επειδή χώρισες, ότι είσαι κατώτερης κατηγορίας πολίτης. Δεν υπάρχει ρατσισμός για τους, ακόμη και για τους άνδρες που χωρίζουν. Νομίζω υπάρχουν διάφορα στερεότυπα. Ένα είναι για τους, ένα από αυτά είναι για τους άντρες, πιστεύω. Το δεύτερο ίσως είναι ένα στερεότυπο που λέει ότι εφόσον υπάρχουν παιδιά σε ένα γάμο και έρχεται διαζύγιο, ότι τα παιδιά θα καταστραφούν, τα παιδιά, ότι οφείλεις, ας πούμε, να το κρατήσεις για χάρη των παιδιών. Εντάξει, ξέρουμε πώς πηγαίνει αυτό. Περιττό να σου πω ότι όταν χώρισε πλέον, που το χώρισε εκείνη τελικά, τα ενήλικα παιδιά του πιο φλάμπουρο κρατούσαν. Του δώσαν συγχαρητήρια. Ναι. Η μαμά και η μαμά. Τέλος πάντων. Και ο άνθρωπος αυτός σε κάποια φάση άρχισε να συνομιλεί μέσω κοινωνικών δικτύων με μια κοπέλα που ήταν παλιά του συμμαθήτρια, η οποία ήταν για χρόνια single, είχε παντρευτεί πολύ μικρή κι αυτή, αλλά είχε το θάρρος να χωρίσει και να πάρει τη ζωή της στα χέρια της. Γιατί η κοπέλα αυτή, επειδή ξέρω την ιστορία, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Εννοείται ότι δεν είχε μόνο άντρα ναρκισσιστή, είχε και πατέρα και αδερφό ναρκισσιστή και όλο το πακετάκι. Και έκανε αγώνα, ρε παιδί μου, για να είναι καλά, να μεγαλώσει τα παιδιά της, να έχει καλή σχέση με τον εαυτό της κλπ. Οπότε αυτός άρχισε να συνομιλεί με αυτή την κοπέλα σε ένα καθαρά ρομαντικό επίπεδο. Ακριβώς όπως περιγράφει η κοπέλα που μας έστειλε το. Πλατωνικό εννοείς. Ναι. Εντάξει. Ρομαντικό και πλατωνικό, δεν υπήρχε ούτε sexting, ούτε cybersex, ούτε καβλάντισμα, ούτε τίποτα. Ναι. Του στυλ συνομιλία ανθρώπινη, η οποία όμως γνωρίζοντας έναν άλλο. Όταν η γυναίκα σου δεν κάνει σεξ μαζί σου, δεν κάνει και ούτε και intimate συζητήσεις μαζί σου. Εννοείται. Δεν κάθεται να συζητήσει μαζί σου για τα συναισθήματα σου, για το πώς νιώθεις, πώς είσαι. Για να μπορέσεις να μην κάνεις σεξ με το τέρι σου, σημαίνει ότι είσαι αποξενωμένος. Υπάρχει και περίπτωση να κάνεις σεξ, αλλά να μην είναι intimate. Α, και αυτό. Ναι, αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Ναι, υπάρχει και αυτό, Γιατί δεν εκμεταλλεύονται οι γυναίκες σεξουαλικά τις σχέσεις. Για πες λίγο εσύ που είσαι άντρας. Νομίζω ότι ισχύει εξίσου. Όπως ένας άντρας μπορεί να εκμεταλλεύεται σεξουαλικά μια σχέση και ένα γάμο. Έτσι, το ίδιο και η γυναίκα. Δεν βλέπω διαφορά. Εννοείς να κάνεις σεξ με τον άνδρα επειδή θέλει σεξ γενικά και όχι επειδή θέλει τον άνδρα. Ναι. Δηλαδή μια γυναίκα να χρησιμοποιεί τον άνδρα σαν εργαλείο. Ναι. Σεξουαλικό εργαλείο. Yes. Άνδρας δόνητης. Α, δεν το ήξερα τούτο. Δεν το ήξερα με την το ήξερες. Εντό δεν το έχω κάνει ρε φιλέ, ρε αγαπή. Εντάξει, εγώ δεν είπα ότι το έχεις κάνει. Είπα ότι πιστεύω. Όχι, εννοώ, επειδή συνήθως στο μυαλό μας βάζουμε ότι μπορεί να συμβούν αυτά που μας έχουν συμβεί, αυτά που έχουμε κάνει. Ναι. Όχι, πιστεύω ότι το. Άλλο θέλω να πω. Μάλλον το. Κάπως αλλιώς να το πω. Αν θεωρεί κάποιο στερεότυπο ότι οι άντρες απατούν περισσότερο, που ξέρουμε ότι δεν είναι έτσι, ότι απατούν εξίσου και τα δύο φύλλα, το ίδιο είναι και αυτό, πιστεύω. Okay. Είδες ότι είναι χρήσιμο το input σου. Πιστεύω. Κοίταξε, κάτι θα ξέρεις, κάτι θα έχεις ακούσει, κάτι θα έχεις βιώσει κι εσύ. Ναι. Λοιπόν, οκ, okay, εντάξει. Λοιπόν, αυτός ο τύπος αρχίζει να νιώθει ρομαντικά συναισθήματα για αυτή την κοπέλα και προβληματίζεται πάρα πολύ. Δεν έχουν ανταλλάξει μεταξύ τους ερωτόλογα ή δεν έχουν κάνει confess ο ένας τον έρωτα του στον άλλο, αλλά αρχίζει να προβληματίζεται όπως προβληματίστηκε και η κοπέλα αυτή. Οπότε λέει στη γυναίκα του αυτό που είπε και η κοπέλα αυτή. Λέει στη γυναίκα του να πάνε να κάνουν θεραπεία ζευγαριού και εκείνη φυσικά το βγάζει τρελό. Για ποιον λες τώρα για το θεραπευόμενο? Ναι, μάνα μου, αυτό που ήταν πόσα χρόνια, πάνω από δεκαετία. Δεν θυμάμαι πόσα ήταν, ή 13 ή 16 ή 17 χρόνια χωρίς σεξ. Ναι. Μιλάμε για μεγάλη επιτυχία.
Λοιπόν, άλλη επιτυχία του γραφείου του. Έτσι. Της λέει να πάει να κάνω ψυχοθεραπεία. Αυτή γίνεται έξαλλη, τι είναι αυτά και που τα άκουσες αυτά τα πράγματα. Δεν ήξερε αυτή ότι αυτός έκανε ψυχοθεραπεία, έκανε κρυφά από αυτή. Και τι είναι αυτά τα πράγματα και εμείς είμαστε παραδοσιακοί και πιστεύεις στους ψυχολόγους και κάνεις και φτιάνεις και ράνεις. Οπότε όταν της είπε να πάει να κάνω ψυχοθεραπεία, μετά από λίγες μέρες she served him the divorce papers. Α, άμεσα. Και μάλιστα έβαλε και το παιδί να τα παραδώσει. Το παιδί το ενήλικο δηλαδή, μη φανταστείς και ανήλικο. Αυτά είναι. Οπότε το χώρισε αυτή. Εγώ το κατάλαβα τότε και του είπα μάνα μου, σε χώρισε για να έχει το πάνω χέρι να ζητήσει να πάρει μεγαλύτερο μέρος από την περιουσία κλπ. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, ο άνθρωπος αυτός για πολύ καιρό ένιωθε τύψεις ότι είχε ερωτευτεί μια άλλη γυναίκα και έφταιγε αυτός που διαλύθηκε ο γάμος του. Και κάναμε πάρα πολύ δουλειά για να το συνειδητοποιήσει ότι μάνα μου, ο γάμος σου ήταν της διάλυσης εδώ και μια μισή δεκαετία και το γεγονός ότι ερωτεύτηκες μια άλλη γυναίκα ήταν μια απόδειξη, όχι ένδειξη ότι ο γάμος σου ήταν νεκρός. Όμως τέτοιοι άνθρωποι, όπως αυτό που σου λέω, όταν ακούν τα βίντεο περί απιστίας, νιώθουν τύψεις ακόμη. Έχουν τόσο πολύ φιλότιμο. Ναι. Και αυτή ακριβώς είναι η ειδοποιώς διαφορά αναμεταξύ, ανάμεσα σε έναν ναρκισσιστή και σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ενσυναίσθηση και φιλότιμο. Ο ναρκισσιστής χέστηκε στα τέτοια του, μεγιά του, με χαρά του, το έχει και καμάρι ότι απατάει, ότι καβλαντίζει και το πενεύεται κιόλας, ενώ ένας άνθρωπος καλός, καλοήθης, όταν βρεθεί στη συνθήκη να ερωτευτεί κάποιον άλλον ενώ είναι παντρεμένος, στενοχωριέται. Ναι. Και στις δύο περιπτώσεις, και στην περίπτωση του θεραπευομένου και στην περίπτωση της κοπέλας που έγραψε την επιστολή, το γεγονός ότι το έτερο νήμιση δεν επιθυμεί να δουλέψει πάνω σε μια βαλτωμένη σχέση είναι από μόνο του. Έχει ήδη έρθει το διαζύγιο, είναι συναισθηματικά και συναισθηματικά έχουν ήδη χωρίσει, δεν το συζητάμε. Το θέμα όμως είναι. Οπότε το να νιώθεις, εγώ το λέω ότι δεν πρέπει να νιώθουν ενοχές, παιδί μου, ή στεναχώρια, ότι δεν προσπάθησαν πολύ. Προσπάθησαν αρκούντος. Ίσως είναι καλή σκέψη αν υπάρχει κάτι για το οποίο να νιώθεις ένοχος, είναι ότι δεν χώρισες πιο νωρίς, ότι δεν έβαλες όρια πιο νωρίς και δεν απέντησες πιο νωρίς. Ή θα τα βρούμε ή θα χωρίσουμε τους δρόμους μας. Ούτε γι' αυτό πιστεύω ότι χρειάζεται ενοχή. Κάνουμε κάτι όταν μπορέσουμε και είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε. Σωστό. Δεν θα έλεγα ούτε γι' αυτό αξίζει ενοχή. Εντάξει. Δηλαδή, τώρα, λάθος λέξη είπα ενοχή. Ίσως αν έχει κάπου να βρεις την ευθύνη σου, ρε παιδί μου, είναι ότι γιατί το άφησες 20 χρόνια και δεν έβαλες πιο νωρίς ένα τελεσίγραφο ή κάνουμε πρόοδο, είπαμε να κάνουμε θεραπεία ζευγαριού ή ξεπερνάς τη γονεοποίηση που έχεις. Είναι δύσκολο να ξεπεράσεις το άγχος σου και να βάλεις όρια όταν είσαι με ένα χειριστικό άνθρωπο. Είναι δύσκολο να το σπάσεις αυτόν τον κύκλο της κακοποίησης. Πρέπει να. Χωρίς ψυχοθεραπεία και ψυχοεκπαίδευση είναι σχεδόν αδύνατο, πιστεύω. Αδύνατο. Ναι. Γιατί πρέπει να αντιληφθείς ότι αυτό το πράγμα είναι κακοποίηση. Συνήθως οι άνθρωποι που είναι σε αυτή τη φάση έχουν και αγχώδες στυλ δεσμού και τα πάντα τα φορτώνουν στον εαυτό τους, έχουν άγχος εγκατάλειψης, έχουν. Είναι δύσκολο να βγεις από αυτό χωρίς ξύπνημα, χωρίς awakening και ταρακούνημα. Οπότε γι' αυτό είπα πριν ότι πρέπει να μπορέσεις να το κάνεις. Δεν είναι να πεις, άμα πεις εκ των υστέρων ότι φταίω που δεν το έκανα νωρίτερα, νομίζω πάλι υπερφορτώνεις τον εαυτό σου. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Είναι αυτοενοχοποίηση αχρίαστη. Είναι αχρίαστο, ναι. Ναι. Κάνει ήδη η κοπέλα ψυχοθεραπεία και εκείνος ο άνδρας έχει κάνει ψυχοθεραπεία και εκεί που εστιάσαμε ήταν να βρούμε γιατί πήγε και κόλλησε και προσκολλήθηκε σε ένα πρόσωπο που ήταν loveless. Δεν ήταν μόνο sexless, ήταν και loveless. Σε ένα πρόσωπο που δεν είχε τρυφερότητα, που δεν είχε αγάπη, σε ένα πρόσωπο που απαιτούσε να παίρνει υλικά αγαθά, αλλά δεν ήθελε οποιαδήποτε άλλη συνδεσιμότητα. Ενώ στον πυρήνα μας μέσα βρίσκονται οι λόγοι για τους οποίους και μας ελκύουν οι ναρκισσιστές, αλλά και παραμένουμε προσκολλημένοι πάνω σε αυτούς. Ναι.
Όμως και εσύ και εγώ έχουμε αυτή την εμπειρία, ότι άμα επιτέλους καταφέρεις την τελευταία ναρκισιστική σχέση να τη σπάσεις και να τη σπάσεις χωρίς, να τη σπάσεις καθαρά. Ναι. Δηλαδή χωρίς να υπάρχει crush με άλλο πρόσωπο ή πλατωνικό συνέστημα ή limerence με άλλο πρόσωπο, να τη σπάσεις, γιατί ρε παιδί μου επιτέλους έχεις συνειδητοποιήσει ότι δεν είναι ζωή αυτή. Ναι, το θέμα δεν είναι μόνο να τη σπάσεις. Το θέμα και είναι να και... παραμείνεις μόνος μετά. Ναι, το θέμα είναι να καταλάβεις τι σου συμβαίνει και μπλέκεσαι σε αυτά. Ναι. Διαφορετικά πάλι σε τέτοιο θα πέσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θέλω να καταλάβεις τι πάει λάθος με την πάρτη σου. Νομίζω ότι και ο παλιός μου θεραπευόμενος και η κοπέλα από τη στιγμή που ξεκίνησα ψυχοθεραπεία θα τα βρουν αυτά τα πράγματα. Πιστεύω να. Αυτά συμβαίνουν. Συμβαίνουν και στις καλύτερες των οικογενειών. Εγώ έχω τη γνώμη ότι... Τώρα θα πω κάτι και να μου πεις και εσύ τη γνώμη σου. Αν η κοπέλα αυτή, τώρα υποθετικά μιλώντας, πριν 2 χρόνια, πότε ήταν που... ενώ ήταν παντρεμένη, ερωτεύτηκε τον άλλο, το δεσμευμένο που της έστειλε μηνυματάκια. Αν έλεγε στον άντρα της, ξέρεις, μιλάω με κάποιον και νιώθω συναισθήματα, μήπως αυτός θα κινητοποιούνταν περισσότερο να δεχθεί να κάνει θεραπεία? Εξαρτάται τι χαρακτήρας είναι. Άμα ήταν καλοήθης θα κινητοποιούνταν, άμα είναι ναρκισάκι θα πάθει ένα τέτοιο rage που θα σε βγάλει φταίχτη και θα σε διαλύσει και από πάνω. Εγώ είμαι έτσι λίγο προβληματισμένη σε αυτό που λέει, ήταν πολύ καλό παιδί ο άντρας μου και τον αγαπώ ακόμα και έχω αγάπη και τον αγαπώ, αλλά αυτό το πολύ καλό παιδί ήταν γονιοποιημένο όλα αυτά τα χρόνια και όταν του ζήτησα να κάνουμε θεραπεία δεν το δέχθηκε και δεν προσπάθησε και μετά ήθελε επανασύνδεση. Πόσο καλό παιδί είναι κάποιος που θέλει επανασύνδεση με τους ίδιους όρους? Εγώ θα της έλεγα της φίλης να ψάξει και λίγο τα καλά καλάθια της καλοσύνης του ανδρός της. Ναι, εκείνη ξέρει καλύτερα. Καλά... Αλλά... Όχι, δεν ξέρει καλύτερα. Θέλω να πω... Να το ψάξει καλύτερα. Έχει την εμπειρία, μπορεί να κάνει και λάθος, ναι. Ρε Σιπάνο, εγώ δεν καθόμουν και σου λέγα μέχρι πρόσφατα για έναν πρώην, ήταν καλό παιδί, ήταν καλό παιδί, ήταν καλό παιδί και μετά όταν καθίσαμε και το αναλύσαμε μαζί καταλάβαμε πως ήταν ναρκισάρα, κρύφη, χειρότερη από τις άλλες. Δηλαδή μήπως ναι. Τα ψέματα που λέμε στον εαυτό μας είναι καιρός να τα αναθεωρήσουμε? Α, πάντα, ναι, πάντα είναι. Γιατί λέει είναι πολύ καλό παιδί και τον αγαπάω ακόμη ως άνθρωπο και λυπάμαι και νιώθω τύψεις που δεν το προσπάθησα. Το καλό παιδί καλάθια που του λες θα χωρίσουμε και δεν πάμε καλά, πάμε να κάνουμε θεραπεία και δεν δέχεται. Εντάξει, προτού να φτάσει η κοπέλα στο σημείο να δει τι ακριβώς ήταν που χρειάζεται να γίνει, ας μείνει με την πεποίθηση ότι το ότι δεν ήθελε να κάνει θεραπεία ζευγαριού σημαίνει ότι δεν την ήθελε, οπότε δεν χρειάζεται ενοχή. Τώρα το να δεις τι άνθρωπος ήταν έρχεται ύστερα. Ας φύγει η ενοχή πρώτα. Καλό παιδί, τώρα το γονεοποιημένο τι σημαίνει? Ότι έκανε, ότι έτρεχε εξοπίσω τους γονείς του και ήταν καλό παιδί με τους γονείς του? Τη γυναίκα του την παρατούσε προφανώς συναισθηματικά. Ναι. Θυμάσαι μια μέρα που συζητούσαμε? Τι φάση ήταν, ρε αγαπή? Ήταν μια φάση που εσύ... Θυμάμαι. Ήταν μια φάση που κάτι σου έλεγα εγώ και εσύ μου λέγες δεν θέλω να μιλήσω τώρα, θα μιλήσω μετά, θυμάσαι? Και σου λέω εγώ, ούτε που θυμούμαι. Είναι καλό που δεν θυμόμαστε για ποια πράγματα καυγαδίζουμε. Για κάτι είχαμε καυγαδίσει και μια βλακή είχαμε καυγαδίσει. Και σου είπα θα μιλήσω μετά, ναι, δεν θυμάμαι. Ναι, και μου πεις δεν θέλω να μιλήσω τώρα, θα μιλήσω μετά. Και σου λέω εγώ, μα έτσι δημιουργείται κενό συναισθηματικό. Σε παρόμοιες περιπτώσεις άνθρωποι αδύναμοι πάνε και μιλούν με άλλους ανθρώπους. Δεν σου είπα εγώ θα μιλήσω με άλλον άνθρωπο, γιατί εγώ έχω αυτό το, πώς το λένε, το ελάττωμα, το glitch. Έχω αυτό το glitch που δεν μπορώ να λέω ψέματα. Εντάξει, νομίζω ότι για να πας να μιλήσεις σε άλλον άνθρωπο πρέπει κάτι να τρέχει για πολύ καιρό, τουλάχιστον έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ. Εγώ σου εξηγούσα ότι αν ένας άνθρωπος έχει αυτόν τον τρόπο να αντιμετωπίζει τα προβλήματα, να κλείνεται στον εαυτό του και να μην μιλάει, αν ο άλλος έχει ανάγκη να επικοινωνήσει, μια να μην μιλάει ο άλλος, 2 να μην μιλάει, 5 να μην μιλάει, 10 να μην μιλάει, μπορεί να πάει να μιλήσει κι αλλού. Εντάξει. Εγώ το είπα γενικά, δεν το είπα ειδικά για μένα. Σου είπα, έχω αυτό το κλίτσο που κατασκευή. Αυτό που σου είπα τότε, να τα πούμε μετά, γιατί δεν μπορώ τώρα, δεν θυμάμαι ακριβώς τι ήταν, αλλά. Ούτε εγώ θυμάμαι, αλλά ρε, μάνα μου. Συναισθηματικά μπορώ να σου πω ότι δεν εννοώ να το πούμε σε κανένα χρόνο, εννοώ να το πούμε αύριο. Μετά δηλαδή, στην αρχή της σχέσης μας που δεν σε ήξερα. Δεν θυμάμαι. Δηλαδή. Καλά. Δεν ήξερα πόσες μέρες παίρνει το. Ναι, εντάξει. Δεν ξέρω ότι παίρνει κάποιες ώρες και μετά παρέρχεσαι.
Δηλαδή, εμένα μου έχει τύχει να βρεθώ σε αυτή τη συνθήκη και να μιλήσω αλλού, για να μιλήσω σε φίλο. Αλλά αυτό για να γίνει έπρεπε να βράσω, ξέρω εγώ, 2 χρόνια. Όχι. Κατάλαβες τώρα, δεν είναι. Τουλάχιστον για μένα, δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι. Ναι, αλλά η χαραμάδα που λέει η κοπέλα ότι βρήκε χαραμάδα ο άλλος και μπήκε. Μήπως η χαραμάδα ήταν και τέτοιο στυλ, έχουμε προβλήματα, σου λέω, αλλά να τα συζητήσουμε. Εσύ λες, δεν μιλώ για σενάρι τώρα, μιλώ για μας, μιλώ γενικά. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Το γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος δεν ήθελε να κάνει θεραπεία ζευγαριού δείχνει ότι πιθανότητα και αυτός δεν θα ήταν που ήθελε να συζητάει τα προβλήματα και μαζί της. Ακριβώς. Εντάξει. Οπότε, τι να κάνει, αυτός συνέβη. Έγινε. Το θέμα είναι ότι το χειρίστηκε καλά. Ναι. Σωστά. Ηθικά. Σωστά, ηθικά, ναι. Φιλότιμα. Με σεβασμό προς τον εαυτό της, προς τον σύντροφο της, προς την αγάπη, γενικότερα. Αυτά. Με τις... Αυτά. Μεξί, κάθε φορά που αναφέρομαι εγώ στα καυγαδάκια μας, θα νομίζω ο κόσμος το λιμέρα τσακώνας. Εντάξει, ο καθένας με την προαίρεσή του. Πάντως, εμείς το πετύχαμε αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, να συζητούμε τι μας απασχολεί ακόμη και αν είμαστε σε ένταση. Το πετύχαμε, δεν είναι. We got there. Ναι, με τόσα μαθήματα για τους επικοδομητικούς καυγάδες. Δεν θα πιάσουν και εμείς κάτι καλό για τον εαυτό μας. Αχ, Θεέ μου. Για να μην νομίζει ο κόσμος ότι σε απείλησα, ότι αν δεν μου μιλάς θα μπορώ να μιλήσω με άλλον. Σου είπα, σε παρόμοιες περιπτώσεις, άλλοι άνθρωποι, σου φέρα και ονομαστικά παραδείγματα, ευθεία. Άλλοι άνθρωποι, άλλες καταστάσεις, άλλες περιστάσεις. Όταν εσύ κρατάς μούτρα, ένας άλλος μπορεί να αρχίσει να μιλάει με την γειτονιά. Αυτό σου είπα, δεν σου είπα θα πω εγώ να μιλήσω. Γιατί υπάρχουν και ανθρωπάκια που ψάχνουν να βρουν supply γενικώς. Εντάξει, ναι, okay. Ναι, αυτό είπα. Εντάξει. Εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ. Να είμαι παντρεμένη ή να είμαι σε σχέση και να μιλάω αλλού. Και νομίζω είναι και λίγο glitch δικό μου. Glitch, το λέω με την έννοια ότι το θεωρώ κάτι κακό, αλλά νομίζω είναι κάπως ψυχαναγκαστικό κομμάτι δικό μου. Όχι ότι δεν θα μπορούσε να μου συμβεί και εμένα. Το λέω έτσι για να μην φανεί ότι σνομπάρω τους ανθρώπους που έπεσαν στην ανάγκη. Α, καλά. Μιλάμε για φοβερή οδηγητική παιδεία, ε. ο τύπος τώρα κάνει racing στη Λευκοσία μέσα. Ναι, τι, ναι. Τι να γίνει. Μιλάω για τους ανθρώπους που τους συνέβη, κύριε παιδί μου, και μιλάμε για ανθρώπους που βρίσκονται σε μια συνθήκη που είναι έξω από την προσωπικότητα τους, από το χαρακτήρα τους, από το στυλ της προσωπικότητας τους. Δεν είναι ο συνηθισμένος τους εαυτός, επειδή ακριβώς περνάνε δύσκολα και το άλλο. Εντάξει, μπορεί να βρεθούμε σε αυτό. Υπάρχει και αντιδραστική βιαιότητα. Τι να κάνουμε, μπορεί να βρεθούμε. Μπορεί να βρίσκεσαι σε μια σχέση που να σε διαφθείρει σχέση. Όταν παραμένεις για μεγάλο χρονικό διάστημα σε μια κακοποιητική σχέση και δεν σηκώνεσαι να απελευθερωθείς και δεν στέλνεις το καλό τον αρχισάκι που σε κακοποιεί, μετά παθαίνεις και εσύ μια ηθική φθορά. Σίγουρα. Φθήρεσαι. Ψυχικά, συναισθηματικά, πνευματικά φθήρεσαι. Μπορεί να γίνεις και εσύ τοξικός. Ακριβώς, από εδώ μπορείς να πας. Ακριβώς. Βεβαίως. Βεβαίως. Ή να χάσεις την αυθεντικότητα σου, ή να χάσεις την ευαισθησία σου. Yeah. Δηλαδή, ή να πέσεις σε κατάθλιψη, ή να γίνεις άνιωθος. Πόσο να είσαι με ένα άνιωθο πλάσμα. Ή εγώ ξέρω περιπτώσεις ανθρώπων, ρε αγάπη, που τα κέρατα τους έπιαναν γκάιρο και ανέχονταν. Και μετά βρήκαν και αυτοί τον εαυτό τους να ερωτεύεται ένα πρόσωπο εκτός γάμου και να χωρίσουν, και μετά αυτός που ήταν καθέξιν άπιστος να τους κατηγορεί και όλες ότι... Βέβαια, δεν θα βγει από πάνω. Ναι, με χώρισε. Φυσικά. Με χώρισε για μια άλλη, την πιπ. Και αυτή την πιπ και την τέτοιο πιπ και την πιπ και βρωμάει τον πιπ και πιπ. Αυτός ο οποίος είχε κάνει τα κέρατα πια έναν γκάιρο. Και μιλάω για γυναίκα που απαντούσε τον άντρα της συστηματικά και επανειλημμένος, τον έβγαζε τρελό, και όταν αυτός τη χώρισε γιατί αγάπησε μια άλλη, βγήκε και από πάρω και πουλάει παντού το παραμύθι ότι ο άντρας μου είναι παλιάνθρωπος και γυναικάς και με απάντησε. Δεν την απάντησε, της είπε έχω αγαπήσει αλλού, θέλω να χωρίσουμε. Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Ναι. Αλλά ό,τι δεν φαίνεται δεν υπάρχει, έτσι. Κατάλαβες, αφού δεν φαίνονταν της κυρίας τα κόλπα,
υπάρχει. Εντάξει, φαίνοντας τις εξετάσεις για τα σεξουαλικό με τα δεδομένα νοσήματα, ήξερε ο άντρας της. Αφού αυτός δεν είχε πάει με άλλη, είχε πάει μόνο με αυτήν και όλο σεξουαλικό με τα δεδομένα είχανε. Αφού δεν το είχε πει και ο γυναικολόγος, κοίταξε, πας εσύ κάπου ή πάει η γυναίκα σου. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Ιστορίες με αγρίους, ουμπλέξεις. Και για αγρίους. Λοιπόν, είμαστε σε εγρήγορση και δεν αφήνουμε τη σχέση μας να βαλτώσει και κάνουμε τις σοβαρές συζητήσεις. Πρέπει και να θέλουμε όμως. Πρέπει και να θέλουμε. Τώρα κάνω κάποιες παρενέσεις ψυχοπαιδευτικές. Από εδώ πάνω ήταν το παλιό μου γραφείο στην Ιφηγενία. Εδώ ήταν. Wow, ωραία. Ήταν απέναντι από σχολείο. Κάνε, να μην σε διακόπτω. Εγώ κάνω ψυχοεκπαιδευτικές παρενέσεις για ανθρώπους που θέλουν να ζουν τη ζωή τους αυθεντικά, ρε μάνα μου. Okay. Δηλαδή, άμα ζεις τη ζωή σου αυθεντικά και άμα το καταλαβαίνεις, το αντιλαμβάνεσαι ότι το χέσαμε και βάζεις και στον εαυτό σου και στον άλλο τελεσίγραφο ότι πρέπει να, ή να το διορθώσουμε ή να το κόψουμε, δεν θα βρεθείς στη δύσκολη θέση να δράσεις εκτός εαυτού. Σωστό. Φιλάκια. Φιλάκια, bye. Bye.